Το κατόφλι τη εισαγγελία Ιρακλείου πέρασε σήμερα το πρωί ο αντιδήμαρχο περιβάλλοντο Νίκο Γιαλιτάκη με αφορμή την μήνυση 19 δημοτών που αντιδρούν στην κοπή δέντρων στην πόλη. Η Δημοτική Αρχή παρέθεσε τα απαραίτητα έγγραφα που δείχνουν όπω υποστηρίζει πω η διαδικασία είναι καθόλου ανώμημη. Προσήλθαμε σήμερα στην εισαγγελία πρωτοδικών Ηρακλείου, όπου ζητήσαμε ακόμα από την εισαγγελέα προκειμένου να τη εξηγήσουμε και διαζώσει ακριβώ όλα αυτά τα οποία συνέβησαν το Σάββατο αφενός αφετέρου να τι αναπτύξουμε και γενικότερα το σχεδιασμό που έχουμε στη Δημοτική Αρχή κατ' εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Πλέον, η εισαγγελέα ερευνά σχετικά στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι διαδικασίε κοπη δέντρων από τη Δημοτική Αρχή ακολουθούν το νομικό πλαίσιο. Ωστόσο, από την πλευρά του, ο κ. Γιαλιτάκη διαβεβαιώνει πω πρόκειται για νόμιμε διαδικασίε και μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η κυρία Σαγγελέας είπε ότι διερευνά γενικότερα τα ζητήματα με βάση αυτά τα οποία οι μηνητέ τη είπαν, υποβάθμιση του περιβάλλοντο που προκαλείται πιθανόν από αυτέ τι σκοπέ. Εμεί παραθέσαμε στοιχεία ότι όχι μόνο κάτι τέτοιο δεν γίνεται, αλλά ότι η υπηρεσία πρασίνου ε, του Δήμου Ερακλείου τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει σε πολύ μεγάλο αριθμό και ποσοτικά και ποιοτικά το πράσινο τη πόλη. Το σεβασμό τη στη δικαιοσύνη αλλά και στι ανησυχίε των πολιτών έδειξε για ακόμα μία φορά η Δημοτική Αρχή αφού παρά την υποβολή μήνυση για παραβίαση δικαστική απόφαση που απαγόρευε την υλοτομία των δέντρων που αναφέρονται στο ιστορικό τη, προέβη σήμερα Σάββατο στην κοπή του προστατευόμενου ιστορικού πεύκου έξω από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Η κοπή προχώρησε παρά τις αντιδράσεις των πολίτων, οι οποίοι μετέβησαν στο αστυνομικό μεγαρό προκειμένου να υποβάλουν νέα μήνυση κατά των εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής των αρμόδιων υπαλλήλων τη αλλά και του εργολάβου που εκτέλεσε την κοπή. Η υπηρεσία Πρασίνου έχει α, κάνει πάνω από 2.500 νεύσει δέντρων. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό το επιχείρημα ότι επιθυμούμε την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι όλο, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πάντω οι κοπέ δέντρων που έχουν κρυθεί ακατάλληλα θα συνεχιστούν κανονικά σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, παρά τι αντιδράσει μερίδα πολιτών. Οι κοπέ των συγκεκριμένων επικίνδυνων δέντρων, χαρακτηρισμένων επικίνδυνων δέντρων, είναι μια απόφαση η οποία ε, πάρθηκε από τότε από το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα στι περισσότερε περιπτώσει, κατόπιν εισηγήσεω ειδικών. Εισηγήσεων ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά διέγνωσαν ότι αυτά τα δέντρα είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια των πολιτών και πρέπει άμεσα να απομακρυνθούν. Την ίδια ώρα, κάτοικοι του Ηρακλείου καλούν σε γενική διαμαρτυρία στο Δημοτικό Συμβούλιο.